Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΕΙ Καβάλα, το σχέδιο Αθηνά δεν επιφέρει καμία σημαντική μεταβολή. Για το ΤΕΙ Καβάλα, θέμα ανακύπτει στη Σχολή Διοίκηση Οικονομία με τη συγχώνευση των τμήματων διαχείριση πληροφοριών και βιομηχανική πληροφορική. Απόλυε σημειώνει και η δράμα που το τμήμα Ενολογία πάει στο τμήμα Τροφίμων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκη, ενώ επίση στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το τμήμα Αρχιτεκτονική Τοπίου. Έτσι, η δράμα μένει μόνο με τη δασοπονία. Όσο για την νοσηλευτική στο Δημότυχο, αυτή παραμένει και αναβαθμίζεται. Σε ό,τι αφορά το ΤΕΙ Καβάλα, μέσα στην Καβάλα δεν έχουμε ουσιαστική αλλαγή. Έχουμε ίσα ίσα μια ενίσχυση σε μια κατεύθυνση. Δηλαδή στην Καβάλα είχαμε 7 τμήματα, 4 στι ΤΕΒ και 3 στι ΔΟ. Τώρα έχουμε 6 τμήματα, αλλά έχουμε και 2 κατευθύνσει παραπάνω. Άρα έχουμε 8 κατευθύνσει. Είχαμε 7 κατευθύνσει 7 τμήματα, τώρα έχουμε 6 τμήματα 8 κατευθύνσει. Αυτό προκύπτει επειδή το νέο τμήμα των Μηχανικών Πληροφορική έχει τρει κατευθύνσει. Το οποίο ενώνει την βιομηχανική πληροφορική με τη διαχείριση πληροφοριών. Συνεπώς εκεί έχουμε μια ενίσχυση του τομέα της πληροφορική και έχουμε ε, μια συνένωση των δύο τιμάτων της διαχείρισης πληροφοριών και της βιομηχανικής πληροφορική. Σε ό,τι αφορά το δημότυχο δεν έχουμε μεταβολή και σε ό,τι αφορά τη δράμα Εκεί έχουμε μια πραγματική απώλεια που είναι το τίμα αρχιτεκτονικής τοπίου, το οποίο πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς θα έλεγα ότι συνολικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δηλαδή το ΤΕΙ παραμένει με, τα ίδια, με, τις, τα ίδια, με τις ίδιες κατευθύνσεις, με τον ίδιο αριθμό κατευθύνσεων, έχει λίγο λιγότερα τμήματα, ένα τίμα δηλαδή λιγότερο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχει 8 τμήματα 10 κατευθύνσεις, ενώ έχει παλιότερα 10 τμήματα 10 κατευθύνσεις. Έτσι. Η πρόταση του σχεδίου Αθενά είναι οι σακτέ να μειωθούν από 75 με 80.000 -80 σε 50.000, άρα είναι σημαντική μείωση. Να σα πω ότι το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει μείωση κατάργηση τριών πανεπιστημίων, που είναι το Δυτική Ελλάδο, το Στερεά Ελλάδο και το Δυτική Μακεδονία και κατάρριξε τεσσάρων ΤΕΗ, που είναι το Νεωνίο Νήσων, του Μεσολογίου, το Σερών και τη Χαλκίδα. Επομένω, εμεί θεωρούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι θετικό ότι το ΤΕΗ Καβάλα συνεχίζει αυτοδύναμο. Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδεία τον τρίτο κύκλο σπουδών πλέον για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τι γραμμέ μα όσον αφορά την ακαδημαϊκότητα. Θεωρούμε το σχέδιο να είναι προ σωστή κατεύθυνση, δηλαδή αποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο την δυσπιστία και την εμπιστοσύνη προ το Υπουργείο Παιδεία, αλλά χρειάζονται και βελτιώσει. Αυτέ θα τι προτείνουμε με μια σύγκλιτο την οποία θα κάνουμε τι επόμενε ημέρε, έτσι ώστε να προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδεία αλλαγέ που θέλουμε.